για μας ήταν μια πολύ καλή αρχή, ως πρώτο παιχνίδι επίσημο. Δώσαμε χαρά στους εαυτούς μας, αλλά και στον κόσμο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πέρα από τη νίκη, επενδύσανε στο θέαμα και βγάλανε πάρα πολύ ωραίες φάσεις, δεσμένες φάσεις, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 19 τελικές δεν βγαίνουν αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Coach, ποια ήταν τα στοιχεία που έγιναν την πλάστη για υπέρ της Θεσσαλονίκης? Τα στοιχεία, λέω, που έδωσαν την νίκη στην ομάδα σας. Είχαμε καλύτερους μηχανισμούς και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Αν δεν είχαμε αβίαστες πάσες στο πρώτο ημίχρονο, αρκετές αβίαστες λάθη σε πάσες, θα χάσαμε πολύ περισσότερες πάσες. Το γήπεδο άρεσε διαφορετική όσο στην ομάδα. Μας βοήθησε ο κόσμος. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε. Είναι άλλος πάνος. Τα παιδιά τον νιώθουν. Άλλη ερώτηση. Παίξατε πάρα πολύ καλά, αυτό το είδαμε όλοι. Αν θέλετε κάτι να βελτιώσετε στην ομάδα σας, ποιο θα ήταν αυτό? Αυτό που θα βελτιώσει περισσότερο την ομάδα και το περιμένουμε είναι ο ρυθμός που μπορούν να αποκτήσουν, το δέσιμο που μπορούν να αποκτήσουν και τα παιχνίδια τα επίσημα είναι αυτά που επενδύουν σε αυτά τα δύο στοιχεία. Επίσημο παιχνίδι είναι διαφορετικό από το ήδη το φιλικό. Πες και έχεις τι θες να πεις. Συγχαρητήρια. Τώρα μας μένει για την Καλονή μια νίκη σε έναν μεγάλο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός που θα έρθει σε δύο εβδομάδες στο σπίτι μας. Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι αυτό που θα αφήσουμε τα παιδιά να το χαρούν. Έχουμε χρόνο να στην Ευρώπη. Ήταν τόσο εύκολη νίκη όσο φάνηκε? Είναι καμία εύκολη. Είναι καμία εύκολη. Και ο Ρογκοτέλης πάλεψε το παιχνίδι. Ωστόσο, είχαμε διαφορές. Και σε ποιότητα και σε ρυθμό είχαμε διαφορές. Και ήταν πιο έτοιμος μηχανισμός. Ο άντρας που μας έκανε όλη η ευελπισία, είχε πάρα πολλά και μέσα στο πέρα και γενικότερα περισσότερα μήκο. Για μας μίλησε η εταιρική. Για την ειδησία, μίλησε, ναι. Ότι μας αφήσε εμάς ή... Ο κορδίσης του εργοτέτη. Δεν ξέρω. Πόσα φάω. Δηλαδή τι, η κάρτα είτε... Αυτά είναι... Κύριε Ματουράκη, ένα σχόλιο θέλουμε για τον κόσμο και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Άσο, δεν είπα. Σε ευχαριστούμε, μας δώσαν άλλο παλμό, μας βοήθησαν πάρα πολύ και εύχομαι να είναι κοντά μας και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Και ρωτήσω σε αυτό το παιχνίδι που έχει αναφέρει. Με τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.